Με προβληματισμό παρακολουθεί η κυβέρνηση την κατάσταση στην Αίγυπτο, δεδομένου ότι ενισχύονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη και τη Γάβδο. Το γεγονός πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ανάμεσα στους ηγέτες που θα μεταβούν την Κυριακή στο Κάιρο μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν και τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και του Βελγίου, όπου θα επισημοποιηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου, είναι για το Μέγαρο Μαξίμου ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ προσδοκίες για λύση τρέφουν οι αρχές της Κρήτης. Αυτό το οποίο διαθένεται είναι ότι θα υπάρξει μία συζήτηση με την Αίγυπτο, με τις αρμόδιες αρχές, για να μπορεί να υπάρξει η χρηματοδότηση από πλευράς ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και προς τη Λιβύη, για να μην υπάρχουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές προς εμάς. Οι Financial Times ανέφεραν σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα πακέτο 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει την οικονομία της Αιγύπτου, εν μέσω φόβων ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και το Σουδάν μπορεί να εντείνουν τα οικονομικά προβλήματα στη χώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο, με τον κύριο Κερίδη, να δούμε τα βήματα μαζί και με τους Δήμους, τι πρέπει να ακολουθήσουμε για να μην υπάρχουν προβλήματα και εν ώψη τουριστικής περίοδου, αλλά και να μην έχουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και στη Γάβδο, όταν τόσοι λίγοι κάτοικοι είναι και έχουμε τόσο άτομα που έρχονται από την Αίγυπτο ή από τη Λιβύη. Η Γάβδος δεν θα είναι μόνη, δεν θα αφαιθεί μόνη, και μια από τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε είναι να στηρίξουμε και οικονομικά τους τοπικούς δήμους, τον πολύ μικρό δήμο της Γάβδου. Τα νούμερα είναι μικρά, θέλω να το τονίσουμε αυτό, αλλά οπωσδήποτε η τάση έχει μια δυναμική η οποία μας προβληματίζει και γι' αυτό λαμβάνουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Ο νέος μεταναστευτικός διάδρομος που έχει δημιουργηθεί από τη Λιβύη μπορεί να βγει εκτός ελέγχου, υποστηρίζουν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των λιμενικών, καθώς το ακριτικό νησί της Γάβδου δεν διαθέτει ούτε υποδομές ούτε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ αντίστοιχα η λιμενική σταθμή της Νότιας Κρήτης είναι υποστελεχωμένη. Κάθε φορά που θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, θα σπάμε ρεκόρ. Αυτό το λέμε εμείς εδώ και μήνες. Έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά δυστυχώς σαν να μην ακούει κανένας. Την απότομη αύξηση των πλοιαρίων με μετανάστες από τη Λιβύη σε Κρήτη και Γάβδο καταγράφουν στοιχεία του ΟΗΕ, αυξάνοντας τους φόβους για μια νέα διαδρομή μεταναστών στη Μεσόγειο. Περισσότεροι από 1.075 μετανάστες, κυρίως από την Αίγυπτο, τον Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, έχουν φτάσει στα δύο νησιά φέτος, από 860 συνολικά το 2023, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Βλέπετε ότι όταν έχουμε 5 περιστατικά σε 3 μέρες, και είχαμε άλλα 4-5 πριν 10 μέρες, και όταν θα είναι, σε λίγο καιρό θα είναι ο καιρός καλύτερος, εγώ πιστεύω πως θα είναι καθημερινό αυτό το φαινόμενο πλέον. Θέλω να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι, όταν μιλούμε για μεταναστευτικές κρίσεις, να προσπαθούμε να διαχειριστούμε και τα υποκείμενα αίτια που παράγουν. Το βασικό αίτιο το οποίο παράγει την κρίση είναι ακριβώς η μεγάλη αστάθεια που παρατηρείται στην περιοχή της Αφρικής, ιδίως της Βόρειας Αφρικής, αλλά και της Υποσαχάριας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Τα μηνύματα για τους επόμενους μήνες προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ίδιοι μετανάστες στις ελληνικές αρχές, στα παράλια της Λιβύης περιμένουν σχεδόν 20.000 για να ταξιδέψουν προς την Κρήτη, ενώ υπάρχουν αναφορές και για πολλές ακόμα χιλιάδες.